Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Έσπερ Παρθαΐτα, τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος όντως του μετέφερε την αρνητική θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο να συζητήσει εκ των προτέρων ή παραλλήλως, όπως ήταν η πρόταση του κ. Άιντα, το φυσικό αέριο για να τερματιστούν και οι τουρκικές προκλήσεις. Έχουμε και την πρώτη αντίδραση του κ. Άιντα, ενώ έγιναν δηλώσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έλεγα ότι ο κ. Άιντα ήταν εμφανώς απογοητευμένος, ίσως και λίγος ενοχλημένος από την απάντηση που υπήρξε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξεκίνησε τις δηλώσεις του σημειώνοντας ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή, καθώς τα πράγματα, όπως προειδοποίησε, μπορεί να καλυτερέψουν ή μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα. Είπε ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από πολλές πλευρές, από όλους ενδιαφερόμενους, για σύντομη επανέναρξη των συνομιλιών. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, δεν μπορεί ο ίδιος να υποχρεώσει πλευρές να μιλήσουν μεταξύ τους. Η αποστολή μου, όπως ξεκαθάρισε, είναι να διευκολύνω τις διαπραγματεύσεις και όχι να τους φέρω στο τραπέζι. Νομίζω μπορούμε να αντιληφθούμε όλη την ενόχληση του κύριου Έσπερ Παρθαΐτα και την απογοήτευσή του στην ερώτηση που δέχθηκε, και θα δούμε την απάντηση, ότι και οι δύο πλευρές έχουν απορρίψει την πρότασή του για επανέναρξη των συνομιλιών, τη φόρμουλα που έχει εισηγηθεί. Να την παρακολουθήσουμε. Να δούμε τη δήλωση, κύριε. Ideas that I was circulating clearly did not create much enthusiasm on either side. I respect and understand that. So, and that was what I had to propose. So, in a sense, now it's more the two sides that have to find a way to create the conditions that they can speak. What I'm concentrating on is now what we do in order to make sure that the talks will be speedy and effective once we're back at the table. And I remain optimistic that we will get there, but I'm not able to say exactly when we will get there. Μάλιστα, ναι, Κυριακό. Λοιπόν, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Προεδρικό, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Νίκο Χρυστολίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγησε στον κύριο Άιντα ότι δεν μπορεί να επαναρχίσουν οι συνομιλίες υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμών από την τουρκική πλευρά. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης του φυσικού αερίου. Αυτή ήταν δηλαδή η απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, αφού δούμε και θα δούμε συνέχεια και την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε την επιχειρηματολογία στην οποία είχε συζητήσει το μεσημέρι με την πολιτική ηγεσία, ότι δηλαδή τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων σε ό,τι αφορά στα έσοδα από το φυσικό αέριο διασφαλίζονται πλήρως και μέσα από τις προτάσεις που ήδη έχουν καταθέσει στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό μεταξύ Αναστασιάδη Έρογλου, για το πώς θα διαμοιραστούν από το Ομόσπονδο κράτος τα έσοδα από τους φυσικούς πόρους. Και άρα δεν τίθεται θέμα να αδικηθούν οι Τουρκοκύπροι. Παράλληλα, ο Πρόεδρος εξήγησε ότι και αυτή η θέση των Τουρκοκυπρίων είναι απολύτως συμβατή με τις συγκλήσεις που υπήρξαν και στο παρελθόν μεταξύ Χριστόφια Τσαλάτ. Να δούμε, Δημήτρη, απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Χρυστολίδη. Να το δούμε, κύριε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει διάλογος υπό καθεστώς απειλών και εκφοβισμού, και μόνο όταν κλείψουν αυτοί οι λόγοι και η Τουρκία, επαναλαμβάνω, αποδείξει ότι εμπράκτως σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μπορεί να επαναρχίσει ένας διάλογος, ο οποίος, για να έχει προοπτικές θετικής κατάληξης, θα πρέπει να έχουμε την ενεργό εμπλοκή της Τουρκίας στο διάλογο αυτό. Τώρα, κυρία Κοκένα, δηλώσει και ο Τούρκος Πρωθυπουργός, έτσι, ο κ. Νταβούτογλου. Ναι, έκανε δηλώσεις. Στην ουσία είπε ότι προειδοποίησε όλες τις χώρες. Δεν αναφερόταν, άμα δεις το κείμενο του, των δηλώσεων του, δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναφερόταν σε όλες τις χώρες, και αυτό που τον ενόχλησε, είναι εμφανές πλέον, είναι η προσπάθεια συνεργασίας όλων των χωρών της περιοχής. Μια συνεργασία στην οποία η Τουρκία, λόγω της τάσης στον Κυπριακό, αλλά και της τάσης απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο, δεν μπορεί επί του παρόντος να συμμετάσχει. Αυτός, σύμφωνα με εκτιμήσεις εδώ στο Προεδρικό, είναι και ο λόγος που γίνονται τουρκικές απειλές και όχι για διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, τα οποία είναι διασφαλισμένα με βάση τις συγκλήσεις αλλά και τις προτάσεις που έχουν καταθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν κλήθηκε ακριβώς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Νταβούτογλου, τις νέες απειλές του κ. Νταβούτογλου, απάντησε ότι αυτό που στην ουσία ενοχλεί την Τουρκία είναι η συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε η ίδια, δηλαδή την απομόνωσή της. Μάλιστα. Ωραία, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Έχουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Χρυστολίδη, να το δούμε. Να μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω δηλώσεις που εκφεύγουν του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας.
Ένα είναι το γεγονός ότι όλες οι χώρες της περιοχής βρίσκονται σε ένα διάλογο για να αναπτύξουν ενεργειακές και άλλες συμμαχίες. Όλες οι χώρες εκτός μία. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος γιατί η χώρα αυτή, η Τουρκία, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Άρα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την Τουρκία.